Με ένα συντριπτικό 74% οι Ελβετοί είπαν όχι σε νέο περιορισμό της μετανάστευσης στο τριπλό δημοψήφισμα που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Η Ελβετία πέριψαν και τις δύο άλλες πρωτοβουλίες που είχαν τεθεί σε δημοψήφισμα. Την κατάργηση φορολογικού προνομίου που έχουν οι πλούσιοι ξένοι στη χώρα και τη μαζική αγορά χρυσού από την Ελβετική Κεντρική Τράπεζα. Για να γίνονταν δεκτές οι πρωτοβουλίες, έπρεπε να κερδίσουν διπλή πλειοψηφία των ψηφοφόρων και των καντονιών. Το σύστημα άμεσης δημοκρατίας της Ελβετίας δίνει στους πολίτες το δικαίωμα να επιβάλλουν τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων, εφόσον καταφέρουν να συγκεντρώσουν αρκετές υπογραφές. Η πρωτοβουλία για τον περιορισμό της μετανάστευσης με την ονομασία ECOPOP προτάθηκε στο όνομα της οικολογίας. Η πρωτοβουλία «Σώστε τον Ελβετικό Χρυσό μας» προτάθηκε από το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα που εκφράζει ανησυχίες ότι η Κεντρική Τράπεζα πούλησε στο παρελθόν πολύ από το χρυσό της και καταψηφίστηκε περίπου από το 78% των ψηφοφόρων.